Νάπολη, Οκτώβριο του 2015 και είναι η εκκλησία Σαν Τζοβάνι e Καρμπονάρα. Η εκκλησία την έκτισε ο βασιλιάς ο Λαδίσλαος το 1343, η εξωτερική πόρτα γοτθική της εκκλησίας, και αμέσως βλέπουμε το υπέροχο εσωτερικό της εκκλησίας, είναι μονόκλητη γοτθική εκκλησία, και στο κέντρο δεσπόζει ο μεγάλος τάφος του βασιλιά του Λαδίσλαος. Ο βασιλιάς ο Λαδίσλαος πέθανε το 1414 και τον διαδέχτηκε η αδελφή του η Ιωάννα, η οποία έφτιαξε και το μεγαλοπρεπές γοτθικό μνημείο το 1420 περίπου, και δεσπόζει στο κέντρο του μνημείου, καθιστός είναι ο βασιλιάς ο Λαδίσλαος και δίπλα του είναι η αδελφή του η Ιωάννα, η οποία ήταν και βασίλισσα της Νάπολης. Και εδώ φαίνεται ολόκληρο το μια μικρή πύλη κάτω από το μνημείο οδηγεί στην κυκλική καπέλα Καρατσιόλο ντελ Σόλε που κατασκευάστηκε το 1427 το παρεκκλήσιο του Ηλίου και καλύφθηκε από πολύχρωμα πλακίδια της Τοσκάνης. Βλέπουμε τις υπέροχες τοιχογραφίες που υπάρχουν μέσα στο παρεκκλήσιο του 1427 και καλύφθηκε από πλακίδια της Τοσκάνης. Πίσω από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται ο τάφος του Τζιάννη Καρατσιόλο, εραστής της Ιωάννας. Αυτός είναι ο τάφος του Τζιάννη. Και αμέσως βλέπουμε άλλα ταφικά μνημεία τα οποία υπάρχουν στην εκκλησία. Μια υπέροχη σταύρωση του Βασάρη είναι αυτή η σταύρωση, και αυτό το υπέροχο μνημείο το οποίο είναι απέναντι από την είσοδο είναι του Μαλβίτο. Είναι ο πλούσιο διακοσμημένος τάφος της οικογένειας Μιραμπάλο, και δίπλα είναι μια ωραία εικόνα της Παναγίας από πλακάκια, και αυτός είναι ο τάφος του Μαλβίτο. Είναι ο πλούσια διακοσμημένος τάφος της οικογένειας Μιραμπάλο, απέναντι από την είσοδο της εκκλησίας από γλύπτες της Φλωρεντίας, όπως φαίνεται και αυτός ο υπέροχος τάφος. Και η εκκλησία είναι καινοτάφιο των βασιλέων και των δουκών που βασίλεψαν στην Νάπολη κατά τη γαλλική εκδοχή της κατακτήσεως της Νεαπόλεως. Έχει περάσει πολλούς κατακτητές στην Νάπολη και η τελευταία ήταν η Βουρβόνη, ήταν η Ισπανή. Και πάλι το έξοχο ταφικό μνημείο ενός ηγεμόνα, ο οποίος βασίλευσε στην Νάπολη, και αμέσως βλέπουμε το παρεκκλήσιο, ένα άλλο σπουδαίο παρεκκλήσιο είναι η καπέλα Καρατσιόλο ντε Βίκο που έκτισε το 1517 σε αναγεννησιακό ρυθμό ο Τζοβάν το Μάσο Μαλβίτο πάνω σε σχέδια του Πραμάντε. Είναι αυτό το παρεκκλήσιο το οποίο έχει και διάφορους τάφους, το οποίο έχει γίνει πάνω σε σχέδια του Πραμάντε, με διάφορους τάφους ηγεμόνων της Νάπολης, όπως φαίνονται. Δεν είχε καλό το φως και όλο το παρεκκλήσιο είναι κυκλικό και λέγεται Καπέλα Καρατσιόλο ντε Βίκο, που έκτισε το 1517 σε αναγεννησιακό ρυθμό ο Τζοβάν Τομάσο Βαλβίτο πάνω σε έργα του Πραμάντε, καθώς βλέπουμε και ολόκληρο το παρεκκλήσιο, οι τάφοι που διακοσμούν αυτό το όμορφο παρεκκλήσιο στον Σαν Τζιοβάνι Καρμπονάρα. Είναι η μεγάλη γοτθική εκκλησία που έκτισε το 1343 ο βασιλιάς ο Λαδίσλαος. Και πάλι βλέπουμε ολόκληρη την εκκλησία με το ταφικό μνημείο του Λαδίσλαου, του βασιλιά, το οποίο το έκτισε η Ιωάννα, η αδελφή του, το 1420 περίπου. Ολόκληρη η μονόκλητη εκκλησία με τους τάφους των βασιλέων της Νάπολης. Και εδώ είναι φωτογραφίες από την εξωτερική είσοδο του ναού, τα διάφορα γάλματα που διακοσμούν, όλα είναι του 15ου αιώνα τα γάλματα, η Αγία Κατερίνη και άλλα αγάλματα. Και αυτά είναι τα γάλματα που είναι μέσα στο περικλήσιο του Ηλίου, του εραστή της Ιωάννας, της αδελφής του βασιλιά του Λαδίσλαου. Τα γάλματα αυτά είναι διάφοροι υπότες.
τα οποία κοσμούν τον τάφο, και εδώ φαίνεται ολόκληρο ο τάφος, το παρεκκλήσιο του ηλίου, το οποίο είχε και πάρα πολύ θαυμάσιες και ωραίες στιχογραφίες του 15ου αιώνα. Εδώ είναι το άλλο το αναγεννησιακό παρεκκλήσιο με έργα του Πραμάντε, με σχέδια του Πραμάντε, το οποίο είναι και αυτό με ενσωματωμένο στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου Καρμπονάρα στην Νάπολη, και τα διάφορα μνημεία, τα ταφικά μνημεία, τα οποία υπάρχουν μέσα στο παρεκκλήσιο, το αναγεννησιακό με τα γλυπτά και τους τάφους των ηγεμόνων και βασιλέων της Νάπολης, καθώς η Νάπολη έχει περάσει από τη γαλλική κυριαρχία και κατόπιν από την ισπανική και ξανά πάλι από τη γαλλική, έως ότου ενσωματωθεί η Νάπολη στο βασίλειο της Ιταλίας από τον Βιτόριο Εμμανουέλε. Οι τελευταίοι ήταν οι Βουρβόνοι, Ισπανοί βέβαια, οι Βουρβόνοι προέρχονται από τη Γαλλία, αλλά η τελευταία κατάκτηση ήταν των Ισπανών βασιλέων. Και πάλι φαίνεται το ωραίο μνημείο, το ταφικό μνημείο του Λαδίσλαου, ο Άγιος Άνης ο Πρόδρομος, γλυπτό από φλωρεντιανούς γλύπτες του 15ου αιώνα, ξανά πάλι ολόκληρο το μνημείο, και εδώ είναι η Θεοτόκος με τον Χριστό στην αγκαλιά της. Αυτό το ωραίο ψηφιδωτό του 1600, δεν είναι ψηφιδωτό, είναι πλακάκια με την Θεοτόκο. Αυτό είναι η Θεοτόκος, γοτθικό άγαλμα 15ος αιώνας, και αυτά τα γάλματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην εκκλησία, ένα έξοχο μνημείο το οποίο υπάρχει απέναντι από την είσοδο, και είναι του Μαλβίτο, και είναι ο τάφος της οικογένειας Μυρομπάλο. Ξανά η ωραία εικόνα της Παναγίας με τα πλακάκια, και άλλη Παναγία νεότερο άγαλμο που υπάρχει στην εκκλησία, και αυτή είναι η τάφη στο παρεκκλήσιο. Έχει τρία παρεκκλήσια με τάφους η εκκλησία Σαν Τζοβάνι Καρμπονάρα, και τα τρία είναι στρογγυλά, καθώς και έχει και σκηφεφυλάκιο, και αυτές είναι τοιχογραφίες του 1600, οι οποίες διακοσμούν την εκκλησία, διάφορα γλυπτά της εκκλησίας. Και πάλι η Αγία Κατερίνη, γλυπτό του 15ου αιώνα, και εδώ είναι ένας αρχιεπίσκοπος της Νάπολης κατά την γαλλική κατάκτηση της πόλης, και το εξωτερικό της εκκλησίας, την οποία τη σκάλα την έχει σχεδιάσει ο Φερντινάντο Σαν Φελίτσε στις αρχές του 18ου αιώνα.